ακούσαμε μόνο ένα θόρυβο, δεν ακούσαμε φρενάρισμα, κοιτάξαμε. Βγήκατε έξω. Είδαμε το... το αυτοκίνητο, ήταν καθομένο στην κολόνα. Μεταξύ κολόνας και αυτοκίνητου ήταν ένας άνθρωπος. Λιπόθυμος οδηγός και το κοριτσάκι που σου φωνάει. Τον είχε παρασύρει τον άνθρωπο αυτό, ήταν στην κολόνα. Η κασία, ναι. Γιατί δεν είδαμε, εικάζω εγώ από ό,τι είδα και το αυτοκίνητο χτυπημένο, γιατί αίματα είχε σπάσει το παράθυρο του συνοδηγού, του οδηγού συγγνώμη. Μάλλον τον παρέσυρε. Τον παρέσυρε από πού, από ποιο σημείο. Τώρα αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά δεν πρέπει να τον έχει παρασύρει εδώ μπροστά, πρέπει να τον έχει παρασύρει πιο πίσω. Πιο πίσω. Πιο πίσω. Και να καταλήξει να του φύγει το αμάξι, να χτυπήσει τη στάση και να τον βρει μετά πάλι εκεί. Mm-hmm. Δεν ήταν στη στάση, ήταν κάποιοι άλλοι. Δεν πρέπει να στάσει. Λίγο νωρίτερα που είχε κοιτάξει ένα συνάδελφο απέναντι ήταν μόνο οι δύο, η κοπέλα και ο κύριο. Δεν υπήρχε τρίτο. Υπάρχει πιθανότητα το αυτοκίνητο να ακούμπησε πάνω σε άλλο και να άλλαξε πορεία. Να προηγήθηκε δηλαδή κάποιο άλλο, γιατί ήταν στο πλάι. Και αυτό η κασία είναι πάντω. Ναι. Εσεί το είδατε καλύτερα, έφερε σημάδια στο πλάι. Όχι, όχι. Δεν έμοιαζε να έχει ακουμπήσει άλλο. Ναι. Από την αριστερή πλευρά βλέπουμε στι φωτογραφίε. Από την αριστερή πλευρά δεν φαίνεται να έχει ακουμπήσει άλλο. Φαίνεται μόνο να έχει χτυπήσει τον άνθρωπο. Ναι. Έχει αίματα πάνω στην πόρτα, έχει σπάσει το τζάμι, έχει αίματα στο πίσω παράθυρο. Mm. Αυτό ο άνθρωπο πήγε δηλαδή να περάσει σε εκείνο το σημείο. Από εδώ μάλλον προ απέναντι. Ναι. Έτσι εξηγείται μόνο. Ή το αντίθετο, αλλά έτσι εξηγείται για να τον έπιασε.